Η Ρωσία αποφάσισε να πραγματοποιήσει τον Φεβρουάριο τη διεξαγωγή στρατηγικών στρατιωτικών ασκήσεων που περιλαμβάνουν πυρηνικά όπλα αντί για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Αυτό οφείλεται κυρίω στι επιθετικέ ενέργειε του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα και στι απειλέ κατά τη Ρωσία. Στοιχεία για αυτό το θέμα παρέχονται από του Financial Times όπω παρακάτω. Αξιωματούχοι του Αμερικανικού στρατού και υπηρεσιών πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια μεγάλη πυρηνική στρατηγική άσκηση αυτό το μήνα ω προειδοποίηση προ το ΝΑΤΟ να μην επέμβει εάν ο πρόεδρο Πούτιν αποφασίσει να ενεργήσει σε βάρο τη Ουκρανία. Ο στρατηγό Μαρκ Μίλει, πρόεδρο του Μικτού Επιτελού Στρατού, και η Έβριε Χάινις, διευθύντρια τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είπαν στου γερουσιαστέ στη Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη ότι ο Πούτιν σκοπεύει να ξεκινήσει ασκήσει στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πηγή του Κογκρέσου που γνωρίζει την κατάσταση. Το φθινόπωρο η Ρωσία διεξάγει συνήθω την ετήσια πυρηνική τη άσκηση, η οποία περιλαμβάνει δοκιμέ διυπηρετικών βαλιστικών πυράβλων από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ωστόσο, οι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύουν ότι ο Πούτιν αποφάσισε να τι πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτο την εν λόγω άσκηση δοκιμή ω επίδειξη δύναμη. Σύμφωνα με ρωσικό μέσο μαζική ενημέρωση συνήθω αξιοπιστία, το οποίο έχει διασυνδέσει με το Υπουργείο Άμυνα τη χώρα του, αναφέρεται ότι. Η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει μέχρι στιγμή καμία πληροφορία σχετικά με την αλλαγή του χρόνου διεξαγωγής των εν λόγω ασκήσεων από το φθινόπωρο στον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτου, και ω εκ τούτου τα επιχειρήματα της αμερικανικής πλευράς μπορεί να είναι λανθασμένα, ειδικά επειδή οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει εισβολή κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα και στα σύνορα του κράτου τη Ένωση είναι σαφώ προκλητική και ω εκ τούτου η Ρωσία μπορεί καλύτερα να διεξάγει τέτοιε ασκήσει για να υπενθυμίσει στη Συμμαχία ότι η Ρωσία διαθέτει πυρηνικά όπλα τα οποία, εάν χρειαστεί, μπορούν να εκτοξευθούν σχεδόν αμέσω. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.